Με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 875 κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κάπα σίγμα κεφάλαιο, 36 εδάφιο. Κάπα σίγμα 36 κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Τότε έρχεται με ταυτόν ο Ιησούς εις χωρίον, λεγόμενον Γεθστημανή, και λέγει προς τους μαθητάς: «Καθίσατε αυτού εωσού υπάγω και προσευχηθώ εκεί». Και παραλαβών τον Πέτρον και τους δύο ιούς του Ζεβεδαίου, ήρχισε να λυπείτε και να αδειμονεί. Τότε λέγει προς αυτούς: «Περίληπος είναι η ψυχή μου έως θανάτου, μείνατε εδώ και αγρυπνείτε με τεμού». Και προχωρήσας ο λίγον έπεσεν επί πρόσωπον αυτού προσευχόμενος και λέγον: «Πάτερ μου, εάν είναι δυνατόν, ας παρέλθει απ' εμού το ποτήριον τούτο, πλην ουχή ως εγώ θέλω, αλλά ως σύ». Και έρχεται προς τους μαθητάς και ευρίσκει αυτούς κοιμωμένους και λέγει προς τον Πέτρον: «Ούτω δεν ειδυνήθητε μίαν ώρα να αγρυπνήσετε με τεμού? Αγρυπνείτε και προσεύχεστε, δια να μην εισέλθετε εις πειρασμόν, το μεν πνεύμα πρόθυμον, η δε σάρξ ασθενής». Πάλιν εκ δευτέρου υπήγε και προσευχήθη, λέγον: «Πάτερ μου, εάν δεν είναι δυνατόν τούτο το ποτήριον να παρέλθει απ' εμού», χωρίς να πει ο αυτό, «γεννηθεί το θέλημά σου». Και ελθόν ευρίσκει αυτούς πάλιν κοιμωμένους, διότι οι οφθαλμοί αυτών ήσαν βεβαρημένοι, και αφήσας αυτούς υπήγε πάλιν και προσευχήθη εκ τρίτου υπόν των αυτών λόγων. Τότε έρχεται προς τους μαθητάς αυτού και λέγει προς αυτούς: «Κοιμάστε το λοιπόν και αναπάβεστε, ιδού επλησίασεν η ώρα και ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται εις χείρας αμαρτωλών. Εγέρθητη, ας υπάγομεν, ιδού επλησίασε ο παραδίδων με. Αμήν». Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Το μήνυμα, αγαπητά αδέλφια, αυτό το πρωινό του Λόγου του Θεού έχει ως εξής: το φάρμακο κατά της αγωνίας. Επαναλαμβάνω, το μήνυμα έχει ως εξής: το φάρμακο κατά της αγωνίας. Τι πρέπει να κάνω όταν με πιάνει αγωνία? Ακούω πράγματα, βλέπω πράγματα, συναισθάνομαι ότι έρχονται πράγματα και με κυριεύει, και νομίζω και εσένα, αγωνία. Και αρχίζουν τα χτυποκάρδια και δεν μπορείς να αναπνεύσεις και αισθάνεσαι τα γόνατα να παραλύουν και δεν έχεις κουράγιο ούτε από το κρεβάτι να σηκωθείς και νομίζεις ότι θα πέσει όλη η γη επάνω σου και θα σε πλακώσει. Υπάρχει φάρμακο κατά της αγωνίας. Δόξα στο Θεό, υπάρχει φάρμακο κατά της αγωνίας, και αυτό θέλει να μας συστήσει, να μας χορηγήσει σήμερα ο Λόγος του Θεού. Το φάρμακο κατά της αγωνίας. Ο πρώτος που πέρασε τη μεγάλη αγωνία, τη μεγάλη εσωτερική τρικυμία, είναι ο Χριστός. Και αν υπάρχει κάποιος που μπορεί να συμμεριστεί την αγωνία σου, είναι εκείνος που την πέρασε πριν από σένα, στον υπερθετικότατο των βαθμών. Τότε έρχεται με ταυτόν ο Ιησούς εις χωρίον, λεγόμενον Γεθστημανή. Τότε πότε? Τότε που οι μαθητές τον διαβεβαίωναν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να τον αποχωριστούν και πως είναι διατεθειμένοι να πεθάνουν για χατήρι του. Τότε έρχεται με ταυτόν ο Ιησούς εις χωρίον, λεγόμενον Γεθστημανή. Με ταυτόν έρχεται ο Ιησούς, με ταυτόν μετά ποιον? Μετά των μαθητών, οι οποίοι ναι μεν του υπόσχονται τα πάντα, εκείνος όμως γνωρίζει ότι τίποτα από όλα αυτά δεν πρόκειται να τηρήσουν. Και παρά το γεγονός
ότι γνωρίζει ότι αυτά που του λένε δεν θα τα εφαρμόσουν, εκείνος αρνείται να τους αποχωριστεί και τους παίρνει μαζί του στην πιο σοβαρή προσωπική του δυσκολία. Ξέρει ότι δεν θα τηρήσουν αυτά που του λένε. Παρόλα αυτά δεν τους διαγράφει, τους παίρνει μαζί του. Αν δεν τους πάρει μαζί του δεν ανασταίνεται. Αν τους κρατήσει κακία και τους απορρίψει δεν ανασταίνεται. Μα αδελφέ, το βλέπω ότι θα μου τη φέρει. Και ο Κύριος το έβλεπε ότι δεν θα το τηρήσουν αυτό που του λέγανε. Μα αδελφέ, ξέρω ότι δεν πρόκειται να κάνει αυτό που μου λέει. Ναι, αλλά μην τον διαγράφεις. Μην τον σβήνεις. Πάρ τον μαζί σου. Πάρ την μαζί σου. Πάρ τους μαζί σου. Ξέρεις ότι δεν θα κάνουν αυτά τα οποία σε διαβεβαίωσαν. Έτσι θα κατέλθει όμως το Πνεύμα το Άγιο επάνω σου και θα σε απελευθερώσει από τον νεκρόν. Ο Χριστός ανίσταται εκ των νεκρών. Γιατί παίρνει μαζί του αυτούς που ξέρει ότι αυτά που λένε δεν θα τα τηρήσουν. Και το Πνεύμα το Άγιο τον ανασταίνει από τον νεκρόν. Έτσι θα σε αναστήσει και εσένα από νεκρά έργα, από νεκρά θεάματα, από νεκρά ακούσματα και από νεκρές σκέψεις, νεκρούς λογισμούς. Αρνείται λοιπόν να χωριστεί με εκείνους που ξέρει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μείνουν σε αυτά τα οποία εγγυώνται. Και λέγει προς τους μαθητάς, καθίσατε αυτού έως σου υπάγω και προσευχηθώ εκεί. Πριν αποφασίσει να ενεργήσει το οτιδήποτε ή να υποστεί το οτιδήποτε, πάει πρώτα να προσευχηθεί. Δεν κάνει τίποτα χωρίς να προσευχηθεί. Ξέρει τι πρόκειται να τούρθει και δεν αφήνει να τούρθει πριν προσευχηθεί. Μην κάνεις τίποτα αν προηγουμένως δεν προσευχηθείς. Μην αποφασίσεις να πράξεις οτιδήποτε αν πρώτα δεν περάσεις από τη Γεστημανή. Μην αποφασίσεις να μιλήσεις και να πεις το οτιδήποτε αν προηγουμένως δεν περάσεις από τη Γεστημανή, από την προσευχή. Και το κυριότερο, μην αποφασίσεις να υποστείς οτιδήποτε αν προηγουμένως δεν πας στη Γεστημανή. Γιατί αν το περάσεις χωρίς Γεστημανή, τότε θα καταρρεύσεις. Αν προσπαθήσεις να αποφασίσεις για τη ζωή σου χωρίς Γεστημανή, χωρίς προσευχή, θα πας σε λάθος κατεύθυνση. Αν προσπαθήσεις να μιλήσεις, ακόμα και αν έχεις δίκιο, χωρίς προηγουμένως να περάσεις από τη Γεστημανή, τότε αυτό που θα πεις μπορεί να είναι σωστό, θα προκαλέσει καταστροφή. Τίποτα μην κάνεις, όσο σωστό κι αν είναι, χωρίς Γεστημανή, χωρίς προσευχή. Και παραλαβών των Πέτρων και τους δύο υιούς του Ζεβεδαίου, ήρχισε να λυπείτε και να αδειμονεί. Τι σημαίνει λύπη? Η λύπη είναι μια εσωτερική κατάσταση μελαγχολίας, η οποία μέσα της κουβαλάει πάρα πολύ πόνο και οδύνη. Τι σημαίνει αδειμονή? Η αδειμονία είναι μια εσωτερική κατάσταση επίσης, κατά την οποία βλέπεις να σου έρχεται κάτι αναπόφευκτα και το περιμένεις με μεγάλη αγωνία, με μεγάλη ταραχή. Μα γιατί ο Κύριος λυπείται και αδειμονεί, αφού ξέρει ότι θα αναστηθεί? Δεν του αρκεί η διαβεβαίωση του Πατρός ότι θα τον αναστήσει? Το ξέρει ότι θα αναστηθεί. Παρόλα αυτά όμως, η πληροφορία του τι θα γίνει μετά από 2-3 μέρες, όσο αληθινή και αν είναι, δεν είναι αρκετή για να τον κάνει να αποφύγει τη λύπη και την αδειμονία. Μα αφού, αδελφέ, ο Κύριος σου είπε στην προφητεία ότι θα το περάσεις αυτό και τελικά ο Κύριος θα σε βγάλει σε ξέφωτο,
Ναι, μου το είπε. Αλλά πώς περνάω αυτή τη δυσκολία? Δεν είναι αρκετή η επαγγελία ώστε εγώ σήμερα να είμαι ατάραχος? Δεν φαίνεται να είναι αρκετή, όσο και αν είναι αληθινή. Γιατί είναι άνθρωπος ο Ιησούς. Είναι Θεός και άνθρωπος, και τώρα εδώ ως άνθρωπος λυπάται και αδειμονεί. Έχει την επαγγελία. Τώρα όμως υπερισχύει αυτό που πρόκειται να περάσει, και αυτό είναι επώδυνο. Όταν έχεις επαγγελίες οι οποίες σε διαβεβαιώνουν ότι όλα θα πάνε καλά, αλλά τώρα τρέμει το φιλοκάρδι σου, μην νομίζεις ότι ο Κύριος παρεξηγείται. Απέναντίας σε κατανοεί, το έχει περάσει πριν από σένα. Μην νομίζεις ότι σε θεωρεί ολιγόπιστο ή άπιστο. Όχι, όχι. Γιατί και αυτός που λυπάται και αδειμονεί δεν είναι άπιστος, ούτε ολιγόπιστος. Είναι άνθρωπος. Η υπόσχεση ισχύει. Αλλά στην παρούσα φάση υπερισχύει η οδύνη αυτού που πρόκειται να έρθει. Εάν σήμερα έχεις επαγγελίες, αλλά η οδύνη και ο πόνος του τώρα ή του αύριο την έχει κουκουλώσει, μην νομίζεις ότι ο Κύριος σου κρατάει μούτρα. Όχι. Ο Κύριος σε συναισθάνεται. Μπορείς να πεις δόξα στο Θεό. Σε ευχαριστώ Κύριε για την κατανόησή σου. Σε ευχαριστώ Κύριε που αν και μου έχεις δώσει τόσες επαγγελίες, εγώ τώρα είμαι σε τέτοια τρικυμία ώστε αυτή η επαγγελία να μου φαίνεται σαν άπιαστο όνειρο και έχω χάσει την ειρήνη μου. Σε ευχαριστώ που δεν μου το χρεώνεις. Σε ευχαριστώ που συγκαταβαίνεις την ανθρώπινη αδυναμία. Σε ευχαριστώ που το πέρασες πριν από εμένα και μπορείς να με καταλάβεις. Δόξα στο Θεό. Δόξα στο Θεό για την ανθρωπιά του Θεού. Δόξα στο Θεό για την ανθρωπιά του Λόγου που έγινε σάρξ. Σε ευχαριστούμε Κύριε που έγινες άνθρωπος, για να είμαστε βέβαιοι ότι μας καταλαβαίνεις. Δεν χρειαζόταν ο Χριστός να γίνει άνθρωπος για να μας καταλάβει. Δεν χρειαζόταν ο Θεός να γίνει άνθρωπος για να μας καταλάβει, γιατί εάν ο Θεός δεν μας καταλάβαινε και έπρεπε να γίνει άνθρωπος, σημαίνει ότι δεν είναι παντογνώστης. Γιατί γίνεται ο Θεός άνθρωπος? Όχι για να μας καταλάβει, αλλά για να καταλάβουμε εμείς ότι αυτός μας καταλαβαίνει. Αποκτά σώμα, αποκτά σωματικότητα, γιατί? Για να καταλάβουμε εμείς τη δική μας τη σωματικότητα, ότι ο Θεός δεν είναι απλά μια ανωτέρα δύναμη, αλλά είναι κάποιος που μας καταλαβαίνει. Δόξα στον Άγιον Θεό. Τότε λέγει προς αυτούς, περίλυπος είναι η ψυχή μου έως θανάτου. Δεν έχει υπάρξει ποτέ άνθρωπος που να έχει πονέσει τόσο πολύ ψυχικά όσο ο Χριστός. Πολλοί άνθρωποι έχουν ταλαιπωρηθεί και υποφέρει αφάνταστα ψυχικά. Πάρα πολύ. Αλλά όχι όμως όσο ο Χριστός. Γι' αυτό λέγει η Γραφή. Έχουμε έναν αρχιερέαν δυνάμενον να συμπαθήσει στα ασθενείας ημών, διότι επειράστη καθομοιότητα ημών χωρίς αμαρτίας. Επειράστη καθομοιότητα ημών. Ό,τι περνάς, το έχει περάσει πριν από σένα, για να καταλάβεις ότι σε καταλαβαίνει. Για να μην αμφιβάλλεις ότι σε συμπονά, ότι συμπάσχει. Ας πλησιάζουμε λοιπόν τον θρόνο της χάριτος, για να λάβουμε έλεον και χάριν τον καιρό της χρείας. Επομένως, δεν καλείσαι να πλησιάσεις κάποιον που δεν σε συναισθάνεται ή δεν συμπάσχει την ώρα αυτή. Καλείσαι να πλησιάσεις κάποιον που αυτό που περνάς το έχει περάσει πριν από σένα, γι' αυτό το λόγο σε περιμένει με ανοιχτή αγκάλι. Μπορεί ο αδερφός σου να μην σε καταλαβαίνει. Ο άντρας σου, η γυναίκα σου, το παιδί σου, ο γονιός σου. Ο Χριστός όμως σε καταλαβαίνει. Και δεν είναι ότι σε καταλαβαίνει, συμπάσχει.
Έχει μπει στη συνθήκη σου, γι' αυτό σε καταλαβαίνει. Έχει περάσει από εκεί που είσαι εσύ τώρα. Εάν λοιπόν κανένας δεν σε καταλαβαίνει, μην έχεις αμφιβολία ότι υπάρχει ένας που σε καταλάβει. Ένας που σε καταλαβαίνει. Άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Γι' αυτό λοιπόν ακόμη και αν είσαι μόνος, να ξέρεις ότι μόνος δεν είσαι. Γιατί εκεί όπου γονατίζεις και ζητάς Χριστόν και επικαλείσαι το αίμα Του, ο Χριστός είναι δίπλα. Όχι γιατί το λέω εγώ, αλλά γιατί το λέει Εκείνος. Πάντες εσείς είστε πλησίον αυτού δια του αίματος του Χριστού. Θέλεις να έρθεις δίπλα στο Χριστό, πλησίον Του. Ζήτα το αίμα του Χριστού. Την ώρα που γίνονται όλα αυτά που γίνονται, με μετάνοια, με συγχώρεση, με επιστροφή, ζήτα το αίμα του Χριστού. Περίλυπος είναι η ψυχή μου έως θανάτου. Υποφέρει. Δεν μπορεί να ανασάνει. Μήπως έτσι αισθάνεσαι κι εσύ? Μήπως βρίσκεσαι σε μια τέτοια κατάσταση να μην μπορείς να ανασάνεις? Περίλυπος η ψυχή μου έως θανάτου. Νιώθω ότι τελειώνω. Το έχει πει ο Θεός πριν από σένα αυτό. Γι' αυτό σε καταλαβαίνει. Γι' αυτό δεν σε απορρίπτει. Γι' αυτό σε κατανοεί. Μείνατε εδώ και αγρυπνείτε με τεμού. Τι τους λέει? Υποφέρω. Περνάω δύσκολα. Κάντε μου λιγάκι παρέα. Πραγματικός άνθρωπος ο Χριστός μας. Πραγματικός άνθρωπος. Μα τι τους θέλεις αυτούς? Αφού αυτοί ξέρεις ότι μετά από λίγες ώρες θα διασκορπιστούν. Τι τους θέλεις δίπλα σου αυτούς, αφού θα σε αδειάσουν? Ας με αδειάσουν. Τώρα τους θέλω κοντά μου. Μα δεν ανακατώνεσαι που θα σε αδειάσουν? Όχι. Είναι άνθρωποι όπως και εγώ. Αλληλούια Κύριε. Αλληλούια. Μα δεν μπορούν να σε βοηθήσουν. Δεν μπορούν να σε βγάλουν από το αδιέξοδο. Δεν πειράζει. Λίγη παρεΐτσα χρειάζομαι. Το έχεις πει ποτέ αυτό? Λίγη παρεούλα χρειάζομαι. Μα ο Χριστός το έχει πει πριν από σένα. Την ανάγκη της παρέας την είχε ο Χριστός λίγο πριν περάσει αυτό που θα πέρναγε και ήθελε την παρέα ποιον? Μα είναι φοβερό. Εκείνον που την κρίσιμη στιγμή θα διασκορπίζονται. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν τους κρατάει κακία, αν και γνωρίζει τι πρόκειται να γίνει λίγο μετά. Γι' αυτό αναστέθηκε. Μην κρατάς κακία σε κανέναν. Ακόμα και αν σε αδειάζουν, ακόμη και αν σε εκθέτουν, ακόμη και αν είναι αχάριστοι, ακόμη και αν ξέρεις ότι αύριο μεθαύριο δεν θα αναγνωριστεί αυτό το οποίο κάνεις. Μην κρατάς κακία. Τότε θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο και θα σε αναστήσει από τα νεκρά και από τους νεκρούς. Είσαι σε μοναξιά και δεν μπορείς να αναπνεύσεις και ζητάς παρέα. Μα αδελφέ, πήγαινε στον Κύριο. Στον Κύριο πάει. Στον Πατέρα του πάει. Αλλά έχει ανάγκη και την παρέα των μαθητών. Όταν βλέπεις έναν αδελφό να περνάει δύσκολα, να του κάνεις παρέα. Οι μαθητές δεν έκαναν παρέα σε εκείνον που υποσχέθηκαν ότι για χατήρι του ήσαν ικανοί και να πεθάνουν. Περνάμε μία δυσκολία. Ρε Βασούλα, έλα λίγο εδώ, κράτα μου το χεράκι μου. Γυρνάω λίγο την πλάτη. Κάνε μου λίγο μασάζ. Λίγο να ηρεμήσω, λίγο να... Λύνεται το πρόβλημα έτσι? Όχι, δεν λύνεται το πρόβλημα. Αλλά σε βοηθάει να ισορροπήσεις, έστω και για λίγο. Θα τον διαψεύσουν όμως και αυτοί. Καλά κάνεις να ζητάς την παρέα των αδελφών. Και μην πάψεις ποτέ. Μην τους κρατήσεις κακία όμως όταν τη στιγμή που τους χρειάζεσαι τελικά δεν σου κάνουν αυτή την παρέα. Μην κρατήσεις κακία. Μην τους απορρίψεις, μην αρχίζεις και λες εγώ έκανα αυτό, εγώ έκανα εκείνο, εγώ έκανα τ' άλλο και την ώρα που τους χρειάστηκα, πού είναι η αδερφέ, πού είναι η αγάπη της Εκκλησίας, πού είναι η αγάπη των αδελφών. Μην το πεις ποτέ αυτό. Θα έρθει η στιγμή που θα ζητήσεις παρέα και θα μείνεις μόνος.
εκείνοι θα σ' αφήσουν. Εσύ να μην τους αφήσεις. Εσύ να μην τους βγάλεις από την καρδιά. Εσύ να τους δικαιολογήσεις. Εσύ να πεις, εντάξει, άνθρωποι είναι. Τις άνθρωπος είναι άξιος λόγου. Μήπως είμαι εγώ ή μήπως είσαι εσύ. Κανένας δεν είναι αξιολόγος. Άξιος λόγου δεν είναι κανένας. Εκτός από έναν άνθρωπο. Ποιον? Ιησούς από τη Ναζαρέτ. Και προχωρήσας ο λίγον έπεσεν επί πρόσωπον αυτού προσευχόμενος. Το έπεσεν επί πρόσωπον αυτού σημαίνει και αποδεικνύει ότι το βάρος που σηκώνει είναι ασήκωτο και αφόρητο. Εάν νιώθεις ότι το βάρος σου είναι ασήκωτο και αφόρητο, να ξέρεις ότι υπάρχει κάποιος που σε καταλαβαίνει, γιατί το σήκωσε πριν από σένα, και αυτός είναι ο Χριστός. Δεν είσαι μόνος, όσο μόνος και αν αισθάνεσαι. Μπορεί να είσαι μόνος από αγαπημένα πρόσωπα. Δεν είσαι μόνος όμως από τον Χριστό. Όπως και ο πατέρας στη Γεστημανή δεν τον άφησε μόνο του, στείλε αγγέλους. Αλλά εκείνος όμως έμεινε στη Γεστημανή. Πέρασε από την αγωνία της. Μη φυστείς να περάσεις από την αγωνιώδη μοναξιά της προσευχής. Η προσευχή αρχικά δεν είναι εύκολο πράγμα. Όταν βλέπεις τα πράγματα να έρχονται εναντίον σου. Η αγωνία της προσευχής θα σε βοηθήσει να σταθείς. Μέσα από την αγωνία της μοναξιάς της προσευχής, ο Θεός με τον α ή β τρόπο θα σε στερεώσει. Είτε εν λόγω είτε εν έργο. Μπορείς να πεις αμήν Κύριε. Μην αποφεύγεις την αγωνιώδη μοναξιά της προσευχής. Εκεί είναι το φάρμακο. Το φάρμακο της αγωνίας είναι στη μοναξιά της προσευχής, όταν πιείς, όχι όταν αποφύγεις το πικρό ποτήριο που θα σου δώσει η ίδια η ζωή, τα πρόσωπα ή οι καταστάσεις. Και προχωρήσας ο λίγον έπεσεν επί πρόσωπον αυτού προσευχόμενος λέγον «Πάτερ μου, εάν είναι δυνατόν, ας παρέλθει απ' εμού το ποτήριον τούτο». Εάν είναι δυνατόν. Επιθυμία εκφράζω. Δεν σου λέει ο Θεός μην εκφράζεις την επιθυμία σου. Αλλά σου λέει μην επιμένεις σε αυτήν. Να μου την εκφράσεις. Πρέπει να μου την εκφράσεις. Επιθυμητικό όνεισε. Και να εκφράζεις ακόμα και μια επιθυμία λανθασμένη. Πρέπει να την εκφράσεις. Ο Χριστός είναι πρόσωπον. Και καλείσαι να έχεις μαζί του ανοιχτή σχέση. Πες του την επιθυμία, ακόμη και αν δεν είναι σωστή, να του την πεις. Μην επιμείνεις όμως σε αυτήν. Να του την πεις για να φύγει από πάνω σου. Να του την πεις, ώστε ή να την πάρει και να τη σηκώσει αυτός, ή με κάποιον τρόπο να σε απαλλάξει από αυτήν. Να του την πεις. Αλλά να του πεις, εάν είναι δυνατόν, εάν όμως δεν είναι, γεννηθεί το θέλημά σου. Εάν δεν είναι δυνατόν, δεν επιμένω. Ας μη γίνει αυτό που σου ζητάω. Ένα πράγμα σε παρακαλώ μην αφήσεις να γίνει. Να φύγω από κοντά σου. Σε παρακαλώ, αυτό μην επιτρέψεις. Μη μου απαντάς. Μην κάνεις αυτό που σου λέω. Μη μ' αφήσεις ποτέ να φύγω από κοντά σου και μη φύγεις ποτέ εσύ από κοντά μου επειδή σου εκφράζω μία λάθος επιθυμία. Αλληλούια. Εάν είναι δυνατόν, ας παρέλθει απ' εμού το ποτήριον τούτο. Δεν το μπορώ αυτό το ποτήριο. Φοβάμαι ότι αυτό το ποτήριο έχει τόση πίκρα που δεν θα τα αντέξω. Σε αυτό το ποτήρι είναι η λύση. Αυτό το ποτήρι το πικρό, αν θα το πιείς, αν το αποφύγεις, δεν θα γευθείς το πνεύμα να κατεβαίνει και να σε ανασταίνει από τα νεκρά. Σε αυτό που προσπαθείς να αποφύγεις, εκεί μέσα είναι οι λύσεις και η απάντηση και η επέμβαση του Θεού. Πλην ουχή ως εγώ θέλω, αλλά ως σύ. Δεν χρησιμοποιώ, Πατέρα, το ιερό βήμα της προσευχής για να ασκήσω πίεση ώστε να υπηρεσχύσει το δικό μου θέλημα του δικού σου. Δεν χρησιμοποιώ το βήμα της προσευχής για να δουλέψεις εσύ σε με,
αλλά για να δουλέψω επιτέλους εγώ σε σε. Δεν χρησιμοποιώ την προσευχή ως μια άσκηση πίστεως για να γίνεις δούλος μου, αλλά για να γίνω εγώ δούλος σου. Όχι κατά το δικό μου θέλημα, αλλά κατά το δικό σου ας γίνει. Και έρχεται προς τους μαθητάς και βρίσκει αυτούς κοιμωμένους. Γιατί τους βρίσκει κοιμωμένους? Έβρεν αυτούς κοιμωμένους εξαιτίας της λύπης. Δηλαδή αρνούνται να δεχθούν, να αντιμετωπίσουν, να αποδεχθούν την πραγματικότητα. Και όταν ο άνθρωπος αρνείται να αποδεχθεί και να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα, λυπάται και καταφεύγει στη δραπέτευση του ύπνου. Και μην νομίζεις ότι ύπνος είναι μόνο να γυρίσεις πλευρό. Είναι οτιδήποτε σε κάνει να ξεφύγεις από την πραγματικότητα, να σε αποκοιμήσει. Βεβαίως εδώ κυριολεκτικός είναι ο ύπνος ως διέξοδο. Όμως δεν είναι μόνο ο φυσικός ύπνος, ο οποίος αποτελεί για αυτούς λύση, η οποία αποδεικνύεται λύση άνευ νοήματος. Η λύση δεν μπορεί να είναι στον ύπνο και σε κανενός είδους ενασχόληση, διοράσεως, ακοής ή μελέτης που προκαλεί ύπνωση. Να δω, να ακούσω κάτι, να ξεδώσω, δηλαδή να αποκοιμηθώ. Δεν είναι φυγή ο ύπνος. Δεν είναι λύση η φυγή, η καταφυγή στον ύπνο, πάσης μορφής ύπνου. Η λύση υπάρχει μόνον στην αγωνία της Γεσθημανής και στην αποδοχή της λήψης του πικρού ποτηρίου. Στο πικρό ποτήρι θα ελευθερωθείς. Το πικρό ποτήρι δεν σου δίνεται για να σου κάνει ο Θεός καψόνι. Το πικρό ποτήρι σου δίνεται για να κατέλθει το Πνεύμα το Άγιο εάν συγκατατεθείς και να απελευθερωθείς από τα νεκρά πράγματα, από τους νεκρούς ανθρώπους και από οποιαδήποτε νέκρα προσφέρει ο κόσμος αυτός διοράσεως και ακοής. Και βρίσκει λοιπόν αυτούς κοιμωμένους και λέγει προς τον Πέτρο: ούτω δεν ειδηνήθητε μίαν ώρα να αγρυπνήσετε με τεμού? Ούτε μια ώρα προσευχής? Αυτό είναι το μίνιμουμ που χρειάζεται ο Θεός για να σε πείσει ότι τα πράγματα, ενώ δείχνουν ότι πάνε προς την καταστροφή, πάνε προς την έκβαση. Όμως ο Θεός για να σε πείσει του χρειάζεται μίνιμουμ μία ώρα προσευχής. Ούτε μία ώρα δεν προσεύχεσαι. 5-10 λεπτά, αδελφέ, με τον ψόρι. Δεν ειδηνήθησε ούτε μία ώρα να αγρυπνήσεις με τεμού? Είναι σαν τους λέει, ούτε μια ώρα ρε παιδιά, δεν θελήσατε να κάνουμε παρέα? Τι είναι η ώρα της προσευχής? Είναι ώρα βασάνου? Είναι ώρα παρέας? Είναι σαν να σου λέει ο Κύριος, έλα να κάνουμε έστω μια ωρίτσα την ημέρα παρέα. Θέλεις να κάνεις μια ώρα παρέα με τον Κύριο? Δηλαδή, να το κάτσω σκεφτούμε λίγο αλλιώς. Αν εγώ κάτσω μία ώρα στην προσευχή ως μίνιμουμ, αυτό σημαίνει ότι θα αποφύγω τη σταύρωση? Όχι. Δεν θα αποφύγεις τη σταύρωση. Θα αποφύγεις την τρομάρα της. Το πικρό ποτήρι θα το πιείς. Είτε έτσι είτε αλλιώς. Την τρομάρα του θα αποφύγεις. Το φόβο θα αποφύγεις. Τις μαύρες σκέψεις θα αποφύγεις. Γιατί αν αποφύγεις το πικρό ποτήρι, αποφεύγεις και την έκβαση. Αποφεύγεις και την ανάστασή σου από τα νεκρά πράγματα. Αποφεύγεις την κάθοδο του Πνεύματος του Αγίου. Μα μέσα από το μικρό ποτήρι θα γίνουν όλα αυτά. Γι' αυτό σου λέω μία ώρα στη Γεσθημανή.
για να αποφύγεις την τρομάρα του πικρού ποτηρίου και να απελευθερωθείς από την επιθυμία να απαλλαχθείς του πικρού ποτηρίου. Άρα στην Γεστημανή ο άνθρωπος δεν αποφεύγει τη σταύρωση, αυτό που θα του έρθει, και το πικρό ποτήριο με το οποίο ακολουθεί, αλλά αποφεύγει πρώτον την τρομάρα αυτής της κατάστασης που έρχεται και κυρίως την καρδιά να απελευθερώνεται από την επιθυμία της να το αποφύγει. Ούτε μία ώρα δεν δυνηθείτε να αγρυπνήσετε με τεμού. Και λέει στους 41, αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να μην εισέλθετε εις πειρασμόν. Ο πειρασμός ναι μεν είναι μία άπειλη, δεν είναι όμως η ουσία του προβλήματος. Ποια είναι η ουσία του προβλήματος? Η ουσία του προβλήματος είναι ότι εμείς σαμποτάρουμε τον εαυτό μας με το να μην πηγαίνουμε μία ώρα στη Γεστημανή. Ο πειρασμός θα έλθει. Υπάρχει όμως η δυνατότητα εσείς να μην εισέλθετε εις αυτόν. Δεν λέει ότι θα τον αποφύγετε τον πειρασμό. Θα με συλλάβουν. Το θέμα είναι να μην τρομάξετε. Το θέμα είναι να μην διασκορπιστείτε. Το θέμα είναι να ανέβω εγώ στο σταυρό και να είστε όλοι από κάτω. Να νικήσετε τους φόβους. Να υπερβείτε τον εαυτό σας. Να μην κλονιστεί η πίστη σας. Να πάμε αντάμα όλοι μαζί και οι 12 και οι 13 κάτω από το σταυρό. Να με δείτε να σταυρώνομαι. Μόνον ο Ιωάννης τον είδε. Οι υπόλοιποι δεν έχουν εμπειρία του εσταυρωμένου Κυρίου να βλέπουν, είχαν τη δυνατότητα να δουν τη σταυρωμένη αγάπη του. Αυτοί ακούσαν τη σταυρωμένη αγάπη. Ο μόνος που την είδε είναι ο Ιωάννης. Οι υπόλοιποι διασκορπίστησαν. Γιατί? Γιατί τους πήρε ο ύπνος. Δεν δέχτηκαν να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα και κατέφυγαν στον ύπνο. Και λέει, αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να μην εισέλθει πειρασμόν. Ο πειρασμός θα έλθει, αλλά να μην σας πάρει το πιδάλιο από τα χέρια. Το μεν πνεύμα πρόθυμο, η δε σάρξ ασθενής. Η πνευματικότητα κάθε ανθρώπου καθορίζεται από το αν, πόσο και πώς προσεύχεται. Αν, πόσο και πώς προσεύχεται. Πρώτον, αν προσεύχεται. Δεύτερον, πόσο προσεύχεται. Και τρίτον, πώς προσεύχεται. Δεν έχει σημασία πόσο παλιός είσαι. Πόσα χαρίσματα έχεις. Εάν γνωρίζεις να βρίσκεις τα εδάφια στο πιτς φυτίλι. Σελίδα 643, 15 εδάφιο. Δεν έχει σημασία πόσα βιβλία έχεις διαβάσει, πόσα πτυχία έχεις, πόσο σπουδαγμένος είσαι, πόσο σε έχει χρησιμοποιήσει ο Θεός, πόσο καλή οικογένεια έχεις, πόσο καλή είναι η γυναίκα σου, πόσο καλά είναι τα παιδιά σου ή πόσο καλή δεν είναι. Εκείνο που έχει σημασία είναι πόσο προσεύχεσαι και πώς. Προσεύχεσαι μία ώρα. Θα μου πεις, αδελφέ, νόμο θα βάλουμε. Γιατί είναι τόσο σημαντικό έστω μία ώρα? Γιατί εμείς λέει προσευχόμαστε αδιαλείπτως. Αν δεν μπορείς να προσευχθείς μία ώρα, τότε το αδιαλείπτως πάει περίπατο. Δεν μπορώ να προσευχθώ μία ώρα στα γόνατα και μπορώ να προσεύχομαι αδιαλείπτως όλη την ημέρα? Δηλαδή δεν μπορώ να κάνω το ολιγότερο και μπορώ να κάνω το μείζον? Μία ώρα, ξέρεις τι σημαίνει προσευχή? Ότι έχεις αυτοπιθαρχία, ότι δαμάζεις το σώμα σου και το δουλαγωγείς, ότι πολεμάς τον εαυτόν σου, ότι ζορίζεις τη σάρκα, έλα εδώ, δεδεμένη ως τον κεράτον του θυσιαστηρίου. Ούτε μία ώρα δεν ειδηνήθητε. Μέσα σε αυτή την ώρα, ξέρεις πόσα πράγματα θα συμβούν μέσα σου. Το μόνο που δεν θα συμβεί είναι η σταύρωση και το πικρό ποτήρι. Αλλά μέσα σου όμως θα πάρεις κουράγιο, θα πάρεις παρηγοριά, θα σου στείλει ο Κύριος κανέναν άγγελο ή κανέναν αγγελιοφόρο ή κάποιο άγγελμα. Πάντως δεν θα σε αφήσει να πας στο σταυρό ανοχήρωτος. Και δεν θα σε αφήσει
να πιεις το πικρό ποτήρι χωρίς με κάποιον τρόπο εκείνος να σε γλυκάνει, για να μπορέσεις να το πιεις. Για να μπορέσει να σε πικράνει, θα χρειαστεί να σε γλυκάνει στην προσευχή, στη Γεστημανή. Το μεν πνεύμα πρόθυμον, η δε σάρξ ασθενής. Το πρόβλημα είναι ότι αν δεν προσευχηθείς έστω μία ώρα, η ασθένεια της σαρκός θα βγει στο προσκήνιο. Και όταν η γυναίκα σου σου σπάει τα νεύρα, θα της μιλήσεις με ένα τέτοιο τρόπο και θα της πάρεις το κεφάλι. Άλλο που αυτός πήρε μόνο το αυτή. Η ασθενής σάρκα έχει πολύ ισχύ. Αυτό είναι το πρόβλημα. Χωρίς προσευχή πώς θα την αντέξεις? Πώς θα τον αντέξεις? Πώς θα με αντέξεις? Πώς θα με αντέξεις? Πώς θα υποφέρουμε αλλήλους εν αγάπη, εάν δεν αγρυπνήσουμε έστω μία ώρα στην προσευχή? Μία ώρα είναι ένας ικανός χρόνος ώστε ο Κύριος να μας βοηθήσει να δούμε τα πράγματα και τους άλλους κάπως διαφορετικά. Το πικρό ποτηράκι όμως θα το πιούμε. Μα τότε θα το πιούμε. Αν μπορέσω εγώ να σε δω εσένα διαφορετικά, αν μπορώ να δω τη γυναίκα μου διαφορετικά, αν μπορείς να δεις τον άντρα σου διαφορετικά, θα τον δεις μόνο, για να πιεις το πικρό του ποτήρι, θα το δεις μόνο να μα περάσεις μια ώρα στην προσευχή, τουλάχιστον. Δεν είναι θέμα νόμου, είναι θέμα χρόνου. Τόσο χρειάζεται ο Θεός για να σε πείσει, το λιγότερον. Τόσο χρειάζεσαι εσύ για να πιστείς ότι αυτό το πικρό ποτήρι θα σου κάνει τελικά πάρα πολύ καλό. Είναι εγγύηση επίσκεψης Πνεύματος Αγίου. Μπορείς να πεις αμήν Κύριε. Πάλιν εκ Δευτέρου υπήγε και προσευχήθη λέγον Πάτερ μου. Πάλιν εκ Δευτέρου. Έγινε τίποτα την πρώτη? Δεν έγινε τίποτα. Και γιατί πάει και για δεύτερη? Δεν εγκαταλείπει την προσευχή? Δεν αλλάζει σύστημα η ομάδα? Δεν αλλάζει συνταγή? Επιμένει στο ίδιο μοτίβο. Άσχετα και μια και δύο και τρεις. Ο Ηλίας τον έστειλε τον υπηρέτη 7. Μέχρι πότε θα πηγαίνω? Μέχρι κάτι να αλλάξει μέσα σου για να πιεις το μικρό ποτήρι και να πεις αμήν. Εγέρθετε, ας πάγουμε εντεύθεν. Πάμε κατευθείαν για το Σταυρό. Έλα να το πιούμε μια ώρα αρχίτερα να τελειώνουμε. Πρέπει να το πιούμε. Να το πάρουμε απόφαση. Και πάλι πήγε εκ Δευτέρου. Την προηγούμενη δεν έγινε τίποτα. Εκείνος όμως πήγε εκ Δευτέρου. Επιμένει. Επέμενε στην προσευχή. Επέμενε στη Γεστημανή. Αλλά χωρίς να του βάζεις χρονικό περιθώριο πότε θα ενεργήσει εδώ ή εδώ, στο μυαλό ή στην καρδιά. Δώσ' του χρόνο. Εσύ επέμενε στη Γεστημανή. Εάν δεν είναι δυνατόν τούτο το ποτήριο να παρέλθει απ' εμού χωρίς να πει ο αυτό, γεννηθεί το θέλημά σου. Μα αδελφέ, εγώ επιμένω στην προσευχή, αλλά δεν γίνεται τίποτα. Δεν αρκεί μόνο να προσεύχεσαι. Αν δεν προσεύχεσαι δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Αλλά και αν προσεύχεσαι πάλι, δεν αρκεί. Εάν ο σκοπός σου στην προσευχή είναι να γίνει το θέλημά σου και όχι το θέλημά του, μπορεί να προσεύσεις και 2 και 3 ώρες για να παλεύεις να πεις στο Θεό να κάνει αυτό που σου του λες εσύ. Μάταιον. Στην προσευχή, ξέρεις, θα του πεις του Κυρίου σήμερα και εσύ και εγώ. Να το πούμε αδελφοί σήμερα αυτό. Μια κουβέντα του πούμε. Κύριε, εγώ την προσευχή σταματάω να τη βλέπω ως ένα τόπο διεκδίκησης πειθούς σου από εμέ να κάνεις αυτό που θέλω. Για μένα από εδώ και πέρα η προσευχή θα είναι ένας τόπος όπου θα γίνει όχι αυτό που θέλω εγώ, αλλά αυτό που θέλεις εσύ. Η προσευχή πια για μένα θα είναι ένας τόπος όπου θα νικήσεις εσύ εμένα και όχι εγώ εσένα. Γι' αυτό λέει, εάν δεν γίνεται να πιω το ποτήριον τούτο, χωρίς να πει ο αυτό, γεννηθεί το θέλημά σου. Να τι είναι η προσευχή, ο τόπος όπου θα περάσει το δικό σου, όχι το δικό μου. Εάν προσεύχεσαι μία ώρα έτσι, τότε θα δεις όχι αυτά που ζητάς, αλλά πολύ περισσότερα αυτά, από αυτά που φαντάζεσαι ή εννοείς. Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει αυτό που θέλεις, ξέχασέ το. Γιατί ο Θεός έχει ετοιμάσει κάτι τελειότερο που εσύ δεν μπορείς να το καταλάβεις. Η προσευχή είναι ο τόπος για να περάσει το δικό του, όχι το δικό μου. Έτσι πες του, το δικό σου να περάσει.
Πού θέλεις να είμαι? Δεν θες να παίζω Α εθνική? Θες να παίζω Β εθνική, Γ εθνική, μαζί με τον Ατρόμητο και την Προοδευτική? Ό,τι θέλεις. Θέλεις να είμαι στον πάγκο? Τι θέλεις να κάνω? Τι θέλεις να κάνω? Θέλεις να είμαι στον εξώστη, στην ταράτσα? Δεν θέλεις να είμαι στα επίσημα? Ό,τι θέλεις. Πού θέλεις? Δεν θέλεις να είμαι με τους VIPs? Με ποιους θέλεις? Τι θέλεις? Ό,τι θέλεις. Δεν θέλεις να έχω μια δουλειά με την οποία να καμαρώνω? Δεν θέλεις να... Τι θέλεις? Θέλεις να με ταΐζουν οι κοράκιες? Τι θέλεις? Ό,τι θέλεις. Το δικό σου να γίνει. Αμήν. Δύσκολο, ε? Έχει ανάσταση πολύ αυτό μέσα όμως. Εδώ πέρα υπάρχει πεντηκοστή. Στα υπόλοιπα υπάρχει κανένας αλλαλάγμος, καμιά δοξολογία, θα γίνει καμιά προφητεία η οποία θα είναι από το Θεό και λίγο έτσι θα λειτουργήσει κάπως καταπραϊντικά. Αλλά εδώ έχουμε αναζωπήρωση. Εδώ έχουμε ενέργειες δυνάμεως και πνεύματος Αγίου. Εδώ έχουμε ανάσταση εκ των νεκρών. Τα υπόλοιπα είναι προσπάθειες καλών προθέσεων, οι οποίες συντηρούν τη μετριότητά μας. Εδώ έχουμε ενέργειες πνεύματος Αγίου που μας ανασταίνουν από τους νεκρούς, από τα νεκρά και από την νέκρα την οποία με τόσο μεγάλο πόθο και επιμονή εξακολουθούμε να κουβαλάμε και αρνούμεθα να αποχωριστούμε. Η προσευχή είναι ο τόπος να περάσει το δικό του. Εάν τελικά περάσει το δικό του, τότε εσύ θα γίνεις και εγώ άλλος άνθρωπος. Και αυτά που θες να αποφύγεις θα τα βλέπεις ως ευκαιρία ο Θεός να πάρει την κατάστασή σου στα χέρια του. Και ελθόν αυτούς ευρίσκει πάλιν κοιμωμένους. Αυτοί επιμένουν. Ιδιωτική δραπέτευση στον ύπνο. Εξακολουθούν να καταφεύγουν εκεί όπου αρνούνται να αντιμετωπίσουν το παρόν, την πραγματικότητα. Διότι οι οφθαλμοί αυτών ήσαν βεβαρημένοι. Δεν βλέπουνε. Έχουν κλείσει τα μάτια τους. Γιατί? Γιατί, έχουν ρίψει, γιατί δεν αποδέχονται την πραγματικότητα. Δεν πάνε στην προσευχή. Πώς μαθαίνει κανείς να προσεύχεται? Όπως μαθαίνει να κάνει κολύμπι. Όπως μαθαίνει να κάνει ποδήλατο. Τι είναι η προσευχή? Ένας τρόπος κολυμβήματος. Ένας τρόπος ορθοπεταλιάς. Αυτό είναι η προσευχή. Έχεις δει ποτέ κανένα να μαθαίνει μπάνιο πίνοντας φραπέ στην παραλία εξ αποστάσεως? Θα μπεις μέσα στη θάλασσα. Θα πιεις νερό από το στόμα, από τη μύτη, από τα μάτια. Όχι από τα μάτια. Τα μάτια θα κοκκινήσουν. Θα πιεις νερό. Θα καίνε οι μύτες σου, τα ρουθούνια σου. Κάποια στιγμή θα μάθεις να κολυμπάς. Στην αρχή θα πας μεσοσίβιο, μετά θα φορέσεις μπρατσάκια, μετά βατραχοπέδιλα και μετά θα καταντήσεις να είσαι δελφίνι. Έτσι είναι. Ποδήλατο. Αν δεν χδάρεις τα γόνατά σου από τις πτώσεις και τους αγκώνες σου, δεν θα μάθεις ποδήλατο. Έτσι είναι και στην προσευχή. Στην προσευχή να θυμάσαι ότι η ήττα οδηγεί σε νίκη. Αδέρφε, πήγα στην προσευχή και δεν έγινε τίποτα. Είσαι σε πολύ καλό δρόμο. Πήγα στην προσευχή και σηκώθηκα χειρότερος. Μια χαρά τα πας. Σηκώθηκα πιο απογοητευμένος από πριν. Συνέχισε να απογοητεύεσαι. Όσο πιο πολύ αποτυγχάνεις, τόσο πιο πολύ στο τέλος θα επιτύχεις. Μην το βάζεις κάτω. Θα μάθεις να κολυμπάς. Θα μάθεις να οδηγείς. Θα σε μάθουν οι αποτυχίες σου. Μα ο Κύριος περιμένει, δέχεται την απόσταση, δεν τη δέχεται. Όλα τα δέχεται ο Κύριος. Φτάνει να διδασκόμαθα από τις πατάτες που κάνουμε και από τις πτώσεις μας. Φτάνει να διδασκόμαστε από την αδοκιμότητά μας. Πόσο καλός είναι ο Χριστός. Αλληλούια, μπορούμε να πούμε δόξα Κύριε. Δόξα Κύριε. Δεν υπάρχει άλλος Θεός σαν και εσένα με τέτοια κατανόηση που να δέχεται, ενώ είναι ο τέλειος διδάσκαλος, εμείς οι ανόητοι να διδασκόμεθα όχι από εκείνον αλλά από τις πτώσεις μας, και το δέχεται, σου λέει
φάε τα μούτρα σου. Εδώ θα είμαι εγώ, θα σε περιμένω. Θα καταλάβεις. Αφού δεν καταλαβαίνεις από το λόγο, θα καταλάβεις από τις πτώσεις. Θα καταλάβεις. Εγώ πάντως είμαι δίπλα σου. Και τους βρίσκει κοιμωμένους, βεβαρημένοι οφθαλμοί, και αφήσας αυτούς, υπήγε πάλιν και προσευχήθη εκ τρίτου υπόν των αυτών λόγων. Επιμένει, 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 επέμενε. Πήγε στην προσευχή, δεν σου μίλησε, δεν πειράζει, επέμενε. Πήγε στην προσευχή, δεν πληρώθηκες με πνευμαγιό, επέμενε. Δεν έλαβες επίσκεψη, επέμενε, επέμενε. Εξακολουθείς να μην ξέρεις να κάνεις μετά από τόσες μέρες και ώρες προσευχής. Επέμενε, επέμενε. Επέμενε. Επέμενε ακριβώς όπως επέμενε ο Κύριος. Και τότε έρχεται και σου λέει, τουλάχιστον μετά από τόση προσευχή, τουλάχιστον αυτοί θα έχουν ξυπνήσει. Πάλιν κοιμωμένους τους έβρενε. Αλλά δεν ξέρεις πόσες ώρες εγώ προσεύχομαι για τη γυναίκα μου. Όλο κοιμάται. Για τον άντρα μου, αδελφέ, ο ίδιος, αδελφέ, ο ίδιος. Δεν προσεύχομαι, προσεύχομαι. Τα ίδια λάθη. Κουραστικός, οκνηρός, μουρτζούφλης, μίζερο. Ο ίδιος. Και ο Κύριος στους μαθητές τους βρίσκει μετά από τόση αγωνία, μετά από θρόμβη αίματος στη γη. Τους βρήκε πάλι κοιμωμένους. Δεν έπιασε η προσευχή μου. Πατέρα, δεν έπιασε τίποτα η προσευχή μου. Η προσευχή σου θα καταλάβεις ότι έπιασε όταν θα αναστηθείς. Η προσευχή σου είναι για να αναστηθείς εσύ, όχι για να ξυπνήσουν οι άλλοι. Πάρε το βλέμμα σου όλη την ώρα από τους άλλους. Όλο με τους άλλους. Ας τους άλλους. Οι άλλοι είναι εκεί για να κοιμούνται, για να πιείς εσύ το πικρό ποτήρι μόνος σου και να αναστηθείς. Δεν το καταλαβαίνεις. Έβαινε αυτού πάλι κοιμωμένους αυτούς όλους εκεί, τέλος πάντων, και έρχεται προς τους μαθητάς και τους λέγει, κοιμάστε το λοιπόν και αναπάβεστε. Κοιμάστε το λοιπόν και αναπάβεστε. Δεν κατάφερα να σας ξυπνήσω εγώ. Θα ξυπνήσετε όμως από τα γεγονότα. Ότι θα ξυπνήσετε είναι βέβαιο. Το θέμα τώρα είναι από τι θέλεις να ξυπνάς. Θέλεις να ξυπνάς από αυτά που σου λέει ή από αυτά που θα συμβούν ώστε να μπορέσεις να ξυπνήσεις. Αυτό είναι το θέμα. Κοιμάστε λοιπόν το λοιπόν και αναπάβεστε. Μάλιστα. Ιδού επλησίασεν η ώρα. Ποια ώρα? Η ώρα του κοσκινίσματος δια του οποίου θα ξυπνήσετε. Αδερφοί, ότι θα ξυπνήσουμε, θα ξυπνήσουμε. Το θέμα είναι, θα ξυπνήσουμε με αυτές τις μελωδιούλες που λέει «Είναι μικρό το παιδάκι, αφήστε με να ξυπνήσουμε», κάτι να τα τέτοιο που είναι. Ή θα ξυπνήσουμε τίποτα, Πώς θέλεις να ξυπνήσεις? Πώς θα ξυπνήσεις? Θες να ξυπνήσεις με μελωδία? Σε ξυπνάει ο Κύριος στην προσευχή? Όχι στην προσευχή. Στην προσευχή δεν πρέπει να κοιμόμαστε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μπορεί και εκεί να μας ξυπνήσει. Να σε ξυπνήσει ο Κύριος την ώρα που κοιμάσαι, καταλάβεις είναι ο Κύριος, να γονατίσεις. Υπάρχει το τρρρρρρρρρρ, αυτό που σε πιάνει το τέτοιο. Θα ξυπνήσεις όμως, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να σε ξυπνήσει. Ό,τι περνάει από το χέρι του, η αγάπη του. Η αγάπη του θα τα κάνει όλα. Επλησίασε η ώρα. Ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται εις χείρας αμαρτωλών. Παραδίδεται οικειοθελώς. Γιατί? Θα μπορούσε να τα αποφύγει. Εκείνος όμως ξέρει ότι εάν αποφύγει το πικρό ποτήρι, αποφεύγει και την Ανάσταση. Ξέρει ότι η λύση, ότι η έκβαση, η αποκατάσταση έρχεται μόνον μέσα από το πικρό ποτήρι της Σταύρωσης. Ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται εις χείρας αμαρτωλών. Εγέρθητη ασυπάγομεν, ιδού επλησίασε ο παραδίδονμεν. Είναι σαν να λέει, αυτό που δεν θέλαμε να έλθει, δόξα το Θεό, επιτέλους ήλθε. Γιατί όσο δεν ερχότανε, τόσο ήταν μια διαρκής εκκρεμότητα μέσα μας που μας τρόμαζε και δεν μας άφηνε να κοιμηθούμε. Ας έλθει αυτό που φοβάμαι να τελειώσω, να το ξεπεράσω, να απομυθοποιηθεί. Αυτό που φοβάσαι δεν είναι τόσο τραγικό όσο φαντάζεσαι και όσο νομίζεις. Το διωγγώνεις επειδή δεν σου έχει έρθει ακόμη. Όταν θα σου έρθει θα καταλάβεις ότι τελικά δεν ήταν τόσο τραγικό όσο νόμιζα. Και πράγματι,
η λύπη και η αδημονία του Κυρίου τον εγκατέλειψαν από την στιγμή που έφυγε από τη Γεστημανή. Στη Γεστημανή έπρεπε να περάσει την αγωνία και την λύπη. Έμεινε. Και την ώρα που ήρθε αυτό το οποίο παρακαλούσε, αν είναι δυνατόν να μην έρθει, τότε και το ξεπέρασε. Τότε του φύγαν τα πάντα. Του φύγει η φοβία, η αδημονία και η λύπη. Και τον βλέπουμε ψυχρεμότατο. Κόβει ο Πέτρος το αυτί του μάλχου. Και εκείνος με ολύμπια ψυχραιμία σκύβει και του το κολλάει. Πού είναι η λύπη, πού είναι η αδημονία? Χωνεύθηκε στο λειτουργιό της Γεστημανής. Η Γεστημανή είναι ο τόπος της πίεσης. Τόπος ελαιών ήταν η Γεστημανή. Και ξέρετε τι γίνεται στο λειτουργιό, πιέζεται η ελιά και βγαίνει ο καρπός, το λάδι. Μετά στέκεται ενώπιον του Πιλάτου. Καμία λύπη, καμία δημονία, μόνο θάρρος. Και πάνω στο σταυρό, καμία δημονία, καμία λύπη, ελεύθερος από όλα αυτά. Τον βρήκε αυτό που φοβόταν και ακριβώς επειδή το ήπιε το ποτήρι, κατάλαβε ότι όλα ξεπερνιόνται. Και έφτασε ο σημείο να προσεύτηκε για τους σταυρωτές του. Το πικρό ποτήρι θα σε βοηθήσει να καταλάβεις ότι αυτά που φοβάσαι να σούλθουν, μόνο αν σούλθουν θα ελευθερωθείς από το φόβο τους. Αμήν.